Μετά το συσίτιο αγάπης που διανέμει ο ιερός ναός της Ευαγγελίστριας στον Ναύπλιο, προχώρησε στη δημιουργία ηματισμού αγάπης, όπου ο κόσμος προσφέρει ρούχα και παπούτσια, τα οποία στη συνέχεια δίνονται σε όσους έχουν ανάγκη. Ο πατήρ Ελευθέριος, ο ιερέας του ιερού ναού της Αγίας Ευαγγελίστριας, συνεχίζει το θεάρεστο έργο του, με τη συμπαράσταση βέβαια και πάρα πολλών εθελοντών. Σήμερα λοιπόν είμαστε στην ευχάριστη θέση να δούμε εδώ, να μας φιλοξενήσει και να δούμε την ηματιοθήκη της αγάπης, την οποία έχει κατασκευάσει και η οποία σήμερα άνοιξε τις πόρτες της. Πιστεύω ότι είναι μια καλή συνέχεια σε αυτό που έχει αρχίσει εδώ και 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, 4 χρόνια, με την προσφορά συσιτίου σε άπορους δημότες. Εγώ δεν σας κρύβω ότι πριν από 4 χρόνια, όταν μου έκανε την πρόταση και το συζητήσαμε μαζί, ότι σκέπτεται να κάνει αυτή την ενέργεια, εγώ δεν έβλεπα τόσο μακριά. Ο Παππούλης είναι πιο διορατικός από εμάς και στην αρχή πίστευα ότι δεν θα έχει τέτοια μεγάλη ζήτηση, τα συσίτια κτλ. Τελικά ο Παππούλης δικαιώθηκε και αυτή τη στιγμή είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορεί να δίνει, να προσφέρει συσίτιο σε πάνω από 100 συνανθρώπους μας και τονίζω πάλι με την βοήθεια των γυναικών οι οποίες συμμετέχουν εθελοντικά στην παρασκευή των φαγητών. Και του Δήμου στη διανομή που έχει αναλάβει ο Δήμος. Ο Δήμος πράγματι βοηθάει όλα αυτά τα 4 χρόνια με τη διανομή του φαγητού σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Και βέβαια και στο νέο βήμα που έκανε ο Παππούλης βοηθήσαμε και πάλι, έτσι ώστε αυτός ο χώρος, ο οποίος δεν ήταν σε αυτήν την κατάσταση την οποία τον βλέπετε τώρα, ήταν μια αποθήκη, να μετατραπεί έτσι ώστε να φιλοξενήσει την ηματιοθήκη της αγάπης. Από ό,τι βλέπετε, ήδη έχουν αρχίσει οι προσφορές των ρούχων, των ενδυμάτων και θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καλέσω όλους τους δημότες, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν παλιά ρούχα τα οποία δεν χρησιμοποιούν ή αυτοί τα παιδιά τους, αφού βέβαια πρώτα τα πλύνουν και τα σιδερώσουν, να τα προσφέρουν στον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας εδώ, στην ηματιοθήκη της αγάπης, έτσι ώστε να φανούν χρήσιμα στους συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν μπορούν να αγοράσουν ρούχα και να προστατευτούν και το χειμώνα αλλά και για το καλοκαίρι. Αξίζουν λοιπόν συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα την οποία έχει συγκροτήσει ο Παππούλης και ιδιαίτερα στον ίδιο αλλά και στους εθελοντές, οι οποίοι βέβαια όλα αυτά έγιναν με προσωπική εργασία. Οι εργασίες οικοδομικές δηλαδή εδώ έγιναν με προσωπική εργασία και αυτές εθελοντών. Επομένως, αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Και βέβαια, αυτό που θέλω να τονίσω κλείνοντας είναι το εξής, ότι επειδή υπάρχει συνεχώς ανάγκη για να επεκταθούν τα συσίτια, ο Δήμος την επόμενη εβδομάδα που θα ψηφίσει το προϋπολογισμό του θα προβλέψει ένα σοβαρό κονδύλι έτσι ώστε να ενισχύσει την προσπάθεια που κάνει ο πατέρ Ελευθέριος και να μπορέσουμε αν παραστεί ανάγκη, να φιλοξενήσουμε και άλλους ανθρώπους ή να δώσουμε τροφή και σε περισσότερα άτομα. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι έχω μιλήσει με τον Παππούλη, δεν υπάρχει ανάγκη για παραπάνω από 100 άτομα, αλλά καλό θα είναι 110. Αλλά καλό θα είναι να υπάρχει και μια ενίσχυση από το Δήμο, έτσι ώστε με τις διαδικασίες που γνωρίζουν εδώ πέρα να τα διανύμουν σε αυτούς που πράγματι έχουν ανάγκη. Εμείς θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε με τη σειρά μας τον κύριο Δήμαρχο, προσωπικά τον κύριο Ανάγνωστο Σταρά, διότι με προσωπικές του ενέργειες μας βοήθησαν ώστε πολλά οικοδομικά υλικά να τα έχουμε. Με φιλίες οποίες είχε και λόγω του επαγγελματός του που ήταν παλιά, πολιτικός μηχανικός, πολλά υλικά μας τα έδωσε ως δωρεά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος συμμετέχει και συμμετείχε πάντοτε στην όλη διαδικασία, στη μετατροπή αυτού του υπογείου σε ένα οίκημα όπως είναι τώρα. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας φέρνει ό,τι του περισσεύει, πολύ δέξα αυτών, μας φέρουν και πράγματα που αγοράζουν, που είναι καινούρια. Αυτή η δουλειά γίνεται εδώ και 2,5 χρόνια και εσείς τώρα κινηματογραφείτε τα ρούχα, αλλά την ψυχή της κυρίας Μίχου, της Ανδριάνας, δεν νομίζω ότι θα μπορέσετε να την κινηματογραφήσετε. Βάζει όλο της το κέφι, όλη της την αγάπη για τον άνθρωπο. Εκτιμάει ό,τι της προσφέρουμε εμείς οι άλλοι, που ανοίγουμε τα συρτάρια μας, βρίσκουμε ό,τι μας περισσεύει, ό,τι δεν θα ξαναφορέσουμε και το φέρνουμε στην Ανδριάνα, η οποία κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και θα δείτε αργότερα μέσα πώς κατάφερε να τα ταξινομήσει όλα, ώστε αυτός ο αναξιοπαθής που έρχεται να πάρει κάτι να βρίσκει πολύ εύκολα αυτό που θέλει. Παραδείγματος χάρη, έχουμε για τους γέροντες οι οποίοι αρρωσταίνουν και πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο. Εδώ θα βρουν και τις πιζάμες τους, θα βρουν και τα εσώρουχά τους. Ακόμη και νύφη μπορούμε να ντύσουμε. Έχουμε και νυφικό.
αντίσουμε και τον γαμπρό αν χρειαστεί και δεν έχει και εκείνος. Να ευχαριστήσουμε βέβαια ιδιαίτερως τον Παπαλευτέριο, ο οποίος ξεκίνησε από την ημέρα που δείχηκε τα ράσα του, ξεκίνησε μεγάλο έργο και εδώ και 3-3,5 χρόνια ξεκίνησε το συσίτιο και τώρα τούτη τη δουλειά πάντοτε σεβόμενος την ανάγκη του κόσμου και έχοντας πάντοτε μεγάλη αγάπη για το ποιμνιό του. Το γεύμα αγάπης που δίνεται σε πάνω από 110 άτομα κάθε μέρα. Τώρα έχουμε την ηματιοθήκη αγάπης που, όπως είπε και η φίλη μας εδώ, δίνει σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη ρούχα, παιχνίδια για τα παιδιά, σκεπάσματα και ό,τι άλλο μπορεί ο κάθε ένας να φέρει. Δηλαδή μιλάμε για μια εκστρατή αγάπης που γίνεται μέσα από την Εκκλησία και που μας καλεί όλους, τον καθένα μας, είτε ηθικά είτε υλικά, ό,τι μπορεί να έρθει να το προσφέρει με την καρδιά του εδώ, γιατί όντως πιάνει τόπο, παιδιά. Μπορούν κάθε μέρα να φέρουν. Κάθε μέρα μπορούν να φέρουν τα ρούχα εδώ. Θα παίρνουν ένα τηλέφωνο. Πάντα υπάρχει κάποιος, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά ένα τηλέφωνο το οποίο είναι το 27520-27778, είναι και εύκολο. Και μπορούν να παίρνουν ρούχα αυτοί που έχουν ανάγκη κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 ώρα το απόγευμα λειτουργεί. Η ματιοθήκη αγάπης.